Να πάμε, γιατί ξεκινήσαμε με μουσικό σχολείο και θέλω λίγο να, στο Ρέθυμνο, να έρθουμε λίγο Ηράκλειο και να προβάλλουμε πραγματικά ένα ξεχωριστό ψηφιδωτό το οποίο δημιουργήθηκε εκεί πάνω από την κατασκευή με τις βρύσες στο σχολείο, στο τρίτο Λύκειο Ηρακλείου. Η περιβαλλοντική ομάδα προχώρησε, πρωταγωνίστησε με την υποστήριξη των καθηγητών σε αυτή την πρωτοβουλία και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Και να πάμε στην κυρία Ανθή Βενιώτη, η οποία είναι... Είναι η καθηγήτρια του τμήματος ένταξης του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και φυσικός. Με πολύ μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε αυτές τις δράσεις. Με πολύ μεγάλη χαρά επικοινωνούμε με καθηγητές και μαθητές. Και εδώ είμαστε για να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερες δράσεις. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Πώς προέκυψε αυτή η όμορφη κατασκευή? Πραγματικά μας έχετε εντυπωσιάσει. Λοιπόν, είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα «Πεπατώ περισσότερο, ζω περισσότερο», με 5 υπεύθυνους καθηγητές. Εγώ είμαι συντονίστρια και φέτος ο άξονας μας ήταν το, και είναι δηλαδή, το υγρό στοιχείο. Λοιπόν, κάναμε με τα παιδιά πρώτα μία συνάντηση με έναν εκπρόσωπο της Greenpeace. Στην συνάντηση μιλήσαμε για τα μικροπλαστικά και πόσο, ας πούμε, το πλαστικό έχει περάσει και ακόμα και στην τροφική αλυσίδα, έτσι, αλλά αναφερθήκαμε κυρίως στο νερό. Και τα παιδιά άρχισαν να λένε τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε να μειώσουμε τη χρήση του πλαστικού στη ζωή μας. Οπότε ξεκινήσαμε με αυτή την κατασκευή, έτσι ώστε να παροτρύνουμε τους μαθητές να ελαττώσουν τη χρήση εμφιαλωμένων μπουκαλιών πλαστικών πίνοντας νερό και να χρησιμοποιούν το δικό τους επαναχρησιμοποιούμενο παγούρι. Κυρία Βενιώτη, επειδή γνωρίζουμε ότι τα ψηφιδωτά είναι έτσι έργα, είναι κατασκευές που θέλουν πολύ λεπτομέρεια, θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει να εξασκηθεί κάποιος και να περιμένει σιγά σιγά να δει το αποτέλεσμα. Πόσες μέρες χρειάστηκε, πόσο καιρό έτσι πριν το δουλέψατε σαν σχέδιο για να μπορέσετε να το αποτυπώσετε στην αυλή και πώς τα παιδιά είδαν όλη αυτή τη διαδικασία? Λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσαμε να ψάχνουμε το θέμα από πριν τα Χριστούγεννα. Μετά αφιερώσαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πηγαίνοντας σε καταστήματα πλακιδίων, τα οποία βέβαια τα αποκρίθηκαν αμέσως και μας προσέφεραν πλακίδια για να τα χρησιμοποιήσουμε. Μετά έρχαμε σε επαφή με τον καλλιτέχνη μας, τον κύριο Νικόλα Μανουδάκη, και όταν κατασταλάξαμε στο σχέδιο, ξεκινήσαμε με τα παιδιά. Κράτησε 5 ημέρες, 2 Σαββατοκύριακα κι άλλο ένα Σάββατο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν μια μισή ώρα. Ερχόντουσαν, εναλλάσσονταν τα παιδιά ανά εξάδες για να μπορέσουν να συμμετέχουν όσο περισσότερα παιδιά γινόταν κάθε φορά. Και ναι, όπως το είπατε, είχε πάρα πολύ κόπο, όμως τα παιδιά έρχονταν με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Έρχονταν με τραγούδια, με χαρά, με χορούς, και πραγματικά μας έκανε εντύπωση που ακόμα και που άρχισε να βρέχει, φεύγαν τα παιδιά από το σπίτι τους με τις ομπρέλες και ερχόντουσαν για να συνεχίσουμε το έργο μας, για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Ήταν εντυπωσιακό και αγαπήθηκε και τι να σας πω... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Ναι. Πάμε παρακάτω να με ρωτήσετε, γιατί αρχίσει να μιλάω. Το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και έχουμε ακόμα έτσι κάποιους μήνες μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, σαν περιβαλλοντική ομάδα προγραμματίζετε κάτι άλλο? Φαντάζομαι αυτό ήταν το έναυσμα. Τα παιδιά θέλουν να προσφέρουν ξανά. Ναι. Καταρχήν
ήταν ένας από τους στόχους μας αυτός, να φτιάξουμε αυτό το ψηφιδωτό, έτσι. Η φετινή δράση μας έχει πολλές δραστηριότητες. Ήρθαν τα παιδιά σε επαφή με λίμνες, με βιοποικιλότητες, έτσι, με κυκλική οικονομία σε φάρμα κοντά σε λίμνη, και μάλιστα έχουμε σκοπό να έρθουμε και σε επαφή με το υγρό στοιχείο πηγαίνοντας και κάνοντας αθλήματα ράφτινγκ, ας πούμε, σε ποταμούς, πεζοπορίες σε ποτάμια. Ένα μεγάλο μπράβο, ναι, έχουμε να πούμε και σε ένα από τα ιστορικότερα σχολεία του Ηρακλείου, που διαχρονικά οι μαθητές του το σεβάστηκαν και το σέβονται. Εκεί θέλω να σταθώ εγώ, καθώς αποτελείτε, ναι, τη συνέχεια ενός ιστορικού σχολείου και θα δώσετε τις κιτάλες στους επόμενους και θα το παραδώσετε σε πολύ καλή κατάσταση. Παρά τα χρόνια, ναι, του, παρά τις όποιες δυσκολίες. Και αυτό σας γεμίζει με χαμόγελο και μας γεμίζει με αισιοδοξία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Την καλή